Τον αλήτη, αν θέλει να, για αυτό τον αλήτη, αν θέλει να, που υπερασπίζεστε, που λέει ότι ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, δεν θα του πληρώσουμε τους αγώνες του, για αυτό τον αλήταρα, αν θέλει να, Βέμπερ, που φέρνετε στην Ελλάδα και τον πάτε βόλτα στην Ακρόπολη μας, ναι. Αυτόν πρώτα βρίστε. Ναι. Με αυτόν βάλτε τα. Αρχίσαμε, με αυτόν τον αλήταρα, αν θέλει να. Τον Βέμπερ. Αυτό που υποστηρίζετε. Λοιπόν, έτσι αρχίσαμε. Αγκαλιάσατε την κυρία Μέρκελ. Την κάνατε μεγάλη φίλη. Έτσι θα τελειώσουμε. Την κάνατε και ξαναγυρνάτε. Και έτσι θα τελειώσουμε. Είσαστε ό,τι σας βολεύει. Ανοίγμα. Γι' αυτό και ο κόσμος σας λέει ψεύτες. Ψεύτες, μόνο ψεύτες. Γιατί κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, ό,τι θέλετε λέτε. Ό,τι θέλετε λέτε. Κάθε μέρα. Ξεχνάτε τους νεκρούς, μετά θυμόσαστε, μετά κλαίτε, μετά γελάτε. Είσαστε ένας θίασος εν αποδρομή. Εγώ θα σας πω το εξής. Ότι τα ερείπια που αφήνετε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό που έβγαλε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λέει ότι ανησυχητικό είναι πλέον ότι έχουμε φτάσει στον πάτο των επενδύσεων στην Ευρώπη, ότι κανείς δεν έρχεται να επενδύσει στην Ελλάδα, ότι και αυτές που είχαν προγραμματιστεί έχουν κολλήσει 5 χρόνια και ότι δεν έχετε καταφέρει παρά μόνο να ανακάνετε αναδιανομή φτώχειας. Γιατί δεν έχετε καταφέρει να αυξήσετε το ΑΕΠ ούτε στους στόχους, στους χαμηλούς το που βάζετε στον εαυτό σας. Δεν αλλάζετε κάθε όταν κάθε χρόνο ψηφίζετε 2,5 και φτάνετε στο 1,6, καταλαβαίνετε ότι δεν βγαίνετε το στόχο που βάζετε εσείς στον εαυτό σας. Το και αυξάνεται. Λοιπόν, στον κύριο Βέτα μια ερώτηση. Ευχαριστώ, στον κύριο... Εφόσον το